Βέβαια, στο λίγο χρόνο που έχουμε δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ένα θέμα. Να περιηγηθούμε σε αυτά που συνέβησαν το καλοκαίρι, και ήταν πολλά και ενδιαφέροντα. Με κύριο θετικό στοιχείο το γεγονός ότι δεν επετέλθει η αναμενόμενη από τους Βρετανούς συμφωνία για το Κυπριακό. Και εδώ οφείλω να εξάρω την στάση του Νίκου του Κοτζιά, για τον οποίο έχω πολλά να πω όσον αφορά τις άλλες των δραστηριότητες, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, αλλά θα ήταν αδικία να μην τονίσουμε ότι στο Κυπριακό κράτησε μια πατριωτική στάση. Και το γεγονός ότι κράτησε πατριωτική στάση φαίνεται ότι αντέδρασε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αρκετό να το πούμε. Ο Νίκος ο Κοτζιάς έχει άκρες στη Μάσινγκτον, οπότε είναι βέβαιο ότι η θέση που πήρε, τουλάχιστον σε μερικά από τα κέντρα αποφάσεων εκεί, θα ήταν σύμφωνη. Και είναι καλό αυτό να το τονίζουμε, διότι με την μεταβριανή επίσκεψη του κυρίου Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγε κάποιος τι μπορούμε να περιμένουμε. Σε αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με 2-3 λέξεις μόνο. Εξαρτάται τι δίνουμε. Για να πάρουμε πρέπει κάτι να δώσουμε. Δεν έχει καμία σημασία που εμφανίζεται στο εσωτερικό και αλλού σε κάποια χώρα ως κομμουνιστής ο κύριος Τσίπρας. Ακολουθεί σταθερή και πιστή ατλαντική πολιτική. Μάλιστα αυτό φάνηκε από το ανεξήγητο ταξίδι του στην Ουκρανία, που δεν είχε καμία σχέση ούτε επιχειρηματίες του μαζί του, ούτε κάτι άλλο συζητήθηκε. Ήταν σαν να το δοκίμαζαν δηλαδή. Όπου εκεί πήρε θέση αντιρωσική, σαφή, μιλώντας για την ακεραιότητα της Ουκρανίας, που σήμαινε δηλαδή ότι ήταν κακή η προσάρτηση της στη Ρωσία. Ο δε ουκρανικός τύπος μετέφερε στοιχεία τα οποία δεν δημοσιεύτηκαν εδώ από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ότι μίλησε ότι κακώς απεσχίστηκε και η Κρυμαία. Ως εκ τούτου πέρασε τις εξετάσεις. Και να σας θυμίσω ότι και εποχή Ανδρέα Παπανδρέου έλεγε λόγια πολλά εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ανδρέας. Ο Ρέγκαν το πρώτο 24ωρο άπριζε, αλλά φαίνεται κάποιο το χτυπούσε την πλάτη και του έλεγε: Πρόεδρε, εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Δεν είναι σημασία τι λένε, σημασία τι κάνουν. Και δεν υπάρχει ούτε μία πράξη κατά τη διάρκεια τη διακυβέρνηση τη χώρα από το Πασόκ ή οποιαδήποτε μορφή του που να είναι εναντίον του ΝΑΤΟ ή εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, τα λόγια δεν μετρούν. Σημασία έχει λοιπόν κάνουν οι πράξεις. Η ατλαντική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, δεν λέω το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, λέω η κυβέρνηση, είναι σαφής. Το θέμα είναι βέβαια ότι τι άλλο μπορούμε να τους δώσουμε, διότι θέλουμε την υποστήριξή τους. Υπάρχει ένα προβληματάκι με την βάση της Σούδας. Η βάση της Σούδας, όπως και όλες οι αμερικανικές βάσεις όλο τον κόσμο, ανανεώνονται κατά τακτά διαστήματα. Παλιότερα περιπίνει οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα είχαν χρονική διάρκεια 7 ετών, η κατάληξή τους ήταν 7 ετής και σχεδόν αυτομάτως έπαιρναν μια νέα παράταση μόλις έλεγε 7 ετία. Και εδώ υπάρχει ο αποπροσανατολισμός και η παραπλάνηση τι μπορεί να κάνουν τα λόγια. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου έλεγε θα διώξει τις βάσεις και κάποια στιγμή εμφανίστηκαν πλακάτ που έλεγαν ο αγώνας τώρα δικαιώρεται, την ώρα που υπέγραφε την παραμονή τους πάλι. Αλλά ξεγέλασε τον κόσμο λέγοντας ναι, αλλά έχει καταληκτική ημερομηνία η παραμονή τους. Όλες οι συμφωνίες έχουν καταληκτική ημερομηνία. Έτσι. Ο κόσμος όμως είναι και έξω ενθουσιασμένος ότι η βάση θα είναι. Ο κύριος Τσίπρας δεν δέχτηκε την εισήγηση του κυρίου Καμένου, που προφανώς ήταν εισήγηση των Αμερικανών του ΝΑΤΟ, για πενταετή διάρκεια αυτή τη φορά, διότι θέλουν να κατασκευάσουν κάποια έργα στη Σούδα. Ήδη οι εκστρατείες τους για εκδημοκρατισμό εντός εισαγωγικών των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής συνεχίζονται. Θέλουν λοιπόν κάτι περισσότερο και κάτι πιο σταθερό από τη στιγμή που έχουν πρόβλημα με την Τουρκία και ιδιαίτερα με τη βάση του Τσιλίκ, και όχι μόνο. Και στο Αιδίνιο και αλλού, αλλά κυρίως του Τσιλίκ. Ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε, η κυβέρνηση δηλαδή, ότι δεν θα δεχθεί πενταετή συμφωνία, αλλά θα είναι μοναετής. Δεν γνωρίζω αν αυτό το κράτησε ως δωράκι για να το δώσει μεθαύριο. Και μου πει ότι εντάξει, μπορούμε στην πενταετία. Κάτι πρέπει να πας όταν σε καλούν, πρέπει να πας το δωράκι σου. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση.
Εκείνο θέλουν οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή από εμάς, τα άλλα όλα τους τα έχουμε δώσει, όλοι οι αγωγοί από πλευράς Ρωσίας έχουν σταματήσει να έρχονται. Και προσέξτε, εκεί που θα γινόταν η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος, όλοι οι αγωγοί θα φεύγουν τώρα προς Βουλγαρία. Ήδη ο Μίλλερ, ο μεγάλος εκπρόσωπος της Γκάσπρομ, είχε ψευθεί από 2-3 μέρες στην Βουλγαρία, όπου σκέφτονται εκεί με σοβάρνας να μεταφερθούν όλα όσα υπάρχουν, όλοι οι αγωγοί τους. Και ενδεχομένως και ο Turkish Stream, τον οποίο ετοιμάζουν. Το ένα του σκέλος έχει φτάσει ήδη στην Τουρκία, αλλά επειδή θα είναι διπλής κατεύθυνσης, το άλλο θα έρθει στην Ελλάδα. Ο κ. Τσίπρας είχε πει κάποτε ότι είναι Greece Stream, αν τα θυμάστε, ότι θα έρθει και περάσει μέσα από εμάς. Μετά τη στάση όμως που ακολουθούμε εναντίον της Ρωσίας, τα πράγματα αλλάξανε. Και έτσι από ενεργειακός κόμμος, το μόνο που κάναμε είναι να έχουμε τον DAP και μάλιστα χωρίς να παίρνουμε ούτε νίκη. Για το Κυπριακό λοιπόν να επανέλθω, εκεί τα πράγματα βαίνουν καλώς, αλλά εξακολουθεί ο κύριος Αναστασιάδης να υποκύπτει στις πιέσεις των Βρετανών και να θέλει ξανά επανάκτηση των συζητήσεων. Συζητήσεων οι οποίες θα στηρίζονται στη συμφωνία που είχε κάνει το 2014 τον Φεβρουάριο, όπου περιέργως και αυτό το βάζουν το εισαγωγικό, γιατί γνωρίζουμε την δραστηριότητα του κύριου Αναστασιάδη και τις σχέσεις τους με κάποια κέντρα που δεν μπορεί να αντισταθεί στις πιέσεις τους. Είχε δεχθεί για ισοτιμία των δύο κοινοτήτων και βέβαια το υπέγραψε. Ίσα μέρη. Τα ίσα μέρη σημαίνει ότι, όπως το πάνε και οι Τούρκοι, win-win, είχε πει ο Τσαβούσογλου με το Σαμαρά. Μισά-μισά. Και έχει υπογράψει επίσης και για συνδιοίκηση και για Τουρκοκύπριο πρόεδρο, Τούρκο δηλαδή στην ουσία. Αυτά είναι περίεργα. Την πολιτική του κ. Αναστασιάδη την υποστηρίζει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, όλοι οι άλλοι είναι εναντίον του. Αλλά ο ίδιος για κάποιους λόγους, τους οποίους ενθουσιαζόμαστε εδώ, επιμένει. Ο κ. Χωτζιάς έφτασε στο σημείο και επειδή δεν είναι διπλωμάτης καριέρας, για να κρύβει λόγια, λέει μερικά πράγματα όταν ενοχλείται. Μίλησε λοιπόν και είπε, και αυτό δεν τονίστηκε πολύ στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης εδώ, ότι στην Ελβετία, το όρος Βοντανά που είχα πάει τελευταία φορά, οι Βρετανοί ήταν αυτοί που σαμπόταραν όλη την υπόθεση, υποστηρίζοντας θέσεις των Τούρκων, τις οποίες δεν μπορούσαμε να αποδεχτούμε. Ένας διπλωμάτης αυτό δεν θα το έλεγε, θα αναφερόταν έτσι εμέσως, θα καταλαβαίναμε, αλλά δεν θα ανέφερε το όνομα Βρετανία. Ο κύριος Κουτζιάς το είπε. Ξέρουμε το ρόλο της Βρετανίας άλλως στο Κυπριακό και στο ελληνικό ζήτημα. Από αρχαιοκάτοχο μέχρι και την εποχή του 50, όσο τους αντικατέστησαν οι Αμερικανοί. Ο φόβος λοιπόν είναι ότι οι πιέσεις θα υπάρχουν. Ας μην πούμε τι θα γίνει στο μέλλον, να μείνουμε μόνο σε αυτό, ότι αποφύγαμε μια συμφωνία η οποία θα ήταν καταστροφική για την χώρα και για πρώτη φορά συζητήθηκε το θέμα το ότι δεν συζητούμε τίποτα αν δεν φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο. Και αν δεν πάψει το καθεστώς των εγγύσεων. Εδώ που τα λέμε, αυτό δεν πρέπει να έχει μεγάλη σημασία. Και αν πήγουν οι Τούρκοι, δηλαδή 5 λεπτά απόσταση. Μου έτυχε να πετάξω με τα γκότα πριν από δεκαετίες πάνω από την περιοχή και η Αλεξανδρέτα απέναντι η Μεσίνη, το λιμάνι. Όπου βρίσκονται τα τουρκικά πλοία είναι ένα φυσικό σκόρπο που δεν το βλέπεις. Φυσάσαμε πάρα πολύ κοντά, μα πήγε ο πιλότος για να το δούμε. Και τα αεροπλάνα του σε 5 λεπτά είναι. Με το που σηκώθηκαν, βρέθηκαν μέσα στον αέριο χώρο τη Κύπρου. Επομένως και να φύγουν δηλαδή από την εξαδέρφωνική ώρα θέλουν. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο αυτό. Βεβαίως παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά το πρόβλημα είναι ένας ενιαίος αμυντικός χώρος που υπήρχε από εποχή του Αρσένη, έχει εγκαταληφθεί και έτσι κάθε χώρα πάει μόνη της. Μάλιστα, κύριε Μπακογιάννη, κάποια στιγμή που είμαστε διαφορετικά κράτη και έχουμε και διαφορετικά συμφέροντα. Εκτός από την Κύπρο, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Τουρκία μας επιτρέπει να είμαστε κάπως ήσυχοι όσον αφορά γεγονότα πολύ σοβαρά. Αν και βέβαια με την μεγαλομανία που έχει ο Ερντογάν, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να ενεργήσει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ενεργεί βάσει της συμβουλικής, αλλά με παρορμήσεις δεν ξέρεις πώς μπορεί να χειριστεί ένα θέμα. Όμως δεν έχει το υλικό πλέον. Οι πιλότοι μας αντιλαμβάνονται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός πιλότων που έρχεται στο Αιγαίο πετάει πάρα πολύ ψηλά. Και μόλις καταδιωχθεί, εγκαταλείπει αμέσως, είναι άπειροι ακόμη αυτοί οι οποίοι. Όταν δεν βρίσκουν έμπειρους πιλότους, είναι σίγουροι ότι είναι οι Πακιστανοί ή κάποιοι άλλοι
ξένοι μισθοφόροι, τους οποίους πλησιάζουν οι ντόπιοι διότι έχουν έλλειψη πιλότων. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι το πολύ σοβαρό. Τώρα, ένα επεισόδιο τύπου Ήμια, αυτό δεν αποκλείεται. Είναι κάτι το οποίο θα τελειώσουμε σε 2-3 ώρες, θα επέμβουν οι Αμερικανοί και σε κάποιες διαβολεύσεις. Το θέμα θα κλείσει, ίσως και εις βάρος μας. Μιλώ όμως για ένα γενικευμένο πόλεμο, διότι κάτι τέτοια κουβέντα. Τέτοια περίπτωση για αυτό το γύρο δεν υπάρχει, τουλάχιστον για μια πενταετία. Στα βόρεια σύνορα, εκεί είναι τα προβλήματα και εκεί θα καταλαβαίνω την επιμονή του κ. Κοτζιγά να μιλάει συνεχώς για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αν θυμάστε, αυτά τα διαβόητα ΜΟΕ τα είχε ξεκινήσει ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Τζεμ, όπου υποτίθεται ότι θα οικοδομούσαμε μέτρα εμπιστοσύνης και βάσει αυτών θα υπήρχε το κάποια στιγμή φιλία. Μάλιστα, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου είχε πει ότι δεν υπάρχει λόγος για λίγα στρέμματα γης να χαλάσουν το ελληνικό περιβάλλον το οποίο υπάρχει. Και ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώθηκε, αλλά μετά από λίγο καιρό του έδωσε με 47% την πλειοψηφία. Είναι ένας από τους λόγους που είμαι αισιόδοξος και λέω ότι τελείωσε η Ελλάδα. Τελείωσε η Ελλάδα. Όταν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος με ανθεληνικές στάσεις παίρνει ένα 47% για να κυβερνήσει, σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός αποφάσισε να κυβερνήσει. Τι άλλο να πούμε. Εξυπνάτε στα καφενεία και κριτική όσοι θέλουμε, επί γεγονότων που αγνοούμε. Και αυτό το ολοφάνερο πέρασε έτσι, απαρατήρητο. Να δώσουμε λίγα στρέμματα γύρω στους Τούρκους, τι έγινε, μωρέ, αρχίζει να έχουμε ρίγη. Αυτή είναι η αντίληψη του ανθρώπου. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή, άμα βάλω τι είπε. Ο κ. Κοτζιάς πιστεύει ή υποκρίνεται, μακάρι αυτό να λέει, ότι εμείς είμαστε διαλλακτικοί και συζητούμε συνέχεια για να επιλύσουμε τα προβλήματά μας, αλλά η άλλη πλευρά φταίει. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ακριβώς. Πάντως το θέμα είναι ότι η εμπιστοσύνη σε αυτού δεν μπορούμε να έχουμε, διότι άλλα συμφωνούμε, αλλά γίνονται. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών εχθές έδωσε μια συνέντευξη λέγοντας ότι αυτή η κατάσταση με τους Αλβανούς και με τα σχολικά βιβλία όπου υπάρχουν επεκτατικές βλέψεις και χάρτες όπου όλοι οι Ήπειρους και τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται στις εδαφικές αξιώσεις της Αλβανίας είναι γεγονός απαράδεκτο. Βαρέθηκα να τα ακούω. Έχει από το 2010 ιδρυθεί, όχι, πολύ νωρίτερα, το 2001 έχει ιδρυθεί μια επιτροπή μεταξύ των δύο χωρών. Επιτροπή Παιδείας μεταξύ άλλων, πολλές επιτροπές, αλλά αυτή της παιδείας, η οποία είχε σκοπό να εναρμονίσει την ύλη των σχολικών βιβλίων σύμφωνα με τις απόψεις της νέας τάξης, τους όρους κτλ. Όπου πρέπει να φύγουν όλα τα δυσάρεστα από μέσα. Εμείς το κάναμε. Αφαιρέσαμε κάθε τι που αφορά τη Βόρειο Ήπειρο, όπου έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε, διότι μιλούμε τώρα για την Φλωρεντία, αλλά υπάρχει και μια συμφωνία για την κυρία Φλωρεντία το 2014, όπου δίνει αυτονομία στην Ήπειρο και η οποία δεν εφαρμόστηκε. Σιωπούμε λοιπόν στις νόμιμες διεκδικήσεις μας, δεν μιλώ εδαφικές, ενώ τη δυνατότητα να έχουν μια ανεξαρτησία οι Βορειοϋπειρώτες μέσα στο αλβανικό κράτος, την οποία δεν έχουν, έχει κατασταγηθεί η συμφωνία. Αν αυτού λοιπόν. Εμείς τα αφαιρέσαμε όλα αυτά, καλά παιδιά, ένα άσμα που έλεγε ο στρατός για την Βόρειο Ήπειρο καταγγέλθηκε ως φασιστικό και σταμάτησε και από την άλλη πλευρά οι Αλβανοί δημοσιεύουν χάρτες οι οποίοι περιλαμβάνουν όλη την Ήπειρο και το κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτή η επιτροπή, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, πληρώνουν όμως τα μέλη της. Και ασχολούνται επί 16 χρόνια τώρα με τι. Αυτό είναι το λιγότερο, ή μάλλον όχι το λιγότερο, ένα από τα προβλήματα. Το άλλο πρόβλημα, το σημαντικό, είναι το θέμα των νεκροταφείων. Πριν από χρόνια ο Σούρλας, ως άτομο πλέον, παρόλο που ήταν αντιπρόεδρος στη Βουλή, όχι το κόμμα του, ο ίδιος ο Γιώργος Σούρλας, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα των στρατιωτικών νεκροταφείων και της ταφής των νεκρών μας στην Αλβανία, είχε πάρει την υπόσχεση αναπροφορική ότι το θέμα θα τακτοποιηθεί. Κάποια στιγμή ρωτώντας τον, λέω Γιώργο, τι θα πει υπόσχεση προφορική. Ήταν η εποχή όπου έπρεπε να υπογράψουμε την ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ. Από εμάς εξαρτάται. Γιατί δεν θέσαμε βέτο και να πούμε θα υπογράψουμε, αλλά με αυτούς τους όρους.